Η κυρία Παγώνη, θα συζητήσουμε τι θα γίνει και πώς θα κάνουμε Πάσχα με τον κορονοϊό. Έχει έρθει από πολύ νωρίς. Θα υποδεχθούμε και την κυρία Κανταράκη. Καλημέρα σας, κυρία Κανταράκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα συζητήσουμε τα άλλα δύο θέματα μετά που έχουμε. Έχουμε αυτές τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά αυτού του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου εναντίον της Caroline, ένα θέμα που μας είχε συγκλονίσει, αλλά και τη συνέχεια με την υπόθεση της Λούλας Πισπυρίκου. Κυρία Παγώνη, από εσάς θα ξεκινήσω για να μου πείτε, καταρχήν πώς θα κάνουμε Πάσχα. Ελευθερώνεται, βλέπετε όλοι οι προορισμοί, 90 με 100% πληρότητα. Και καλά κάνουν. Κύριε Χασαπόπουλε, μετά από 2 χρόνια, ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να φύγει, πρέπει να αλλάξει παραστάσεις, πρέπει να δει κόσμο, πρέπει να φιλήσει τους συγγενείς του, να τους αγκαλιάσει. Είδατε 2 χρόνια τι λέγανε, δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε. Δεν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάνε στο χωριό τους να δουν τους συγγενείς, τους γονείς τους κτλ. 1 και 2 χρόνια. Έχουν πολύ καιρό. Και αυτό που πρέπει όμως να πούμε τώρα για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, ανεξάρτητα το ότι πρέπει να πάμε στα χωριά μας, ότι πρέπει να πάνε να σουβλήσουν τα αρνιά τους, πρέπει να διασκεδάσουν, θα προσέξουν και θα χρησιμοποιήσουν τη μάσκα. Η σωτηρία για αυτές τις μέρες είναι η μάσκα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε εσείς, εγώ, οποιοςδήποτε, θα βγάλουν τη μάσκα από την τσέπη τους, από την τσάντα τους, θα τη φορέσουν όταν είναι σε εξωτερικούς χώρους και έχει κόσμο. Πάνε στον επιτάφιο, εκεί θα φορέσει μια μάσκα. Δεν χρειάζεται να σου το πει κανένας. Θα πάνε στην Ανάσταση, θα έχει πολύ κόσμο. Θα φορέσει τη μάσκα σου. Και βέβαια, εγώ θα πω κάτι. Πριν πας και ξεκινήσεις να πας αυτές τις εκδρομές, να πας αυτά τα τρίμερα, κάνε και ένα τεστ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Για να ξέρεις που βρίσκεσαι, μήπως είσαι ασυμπτωματικός, μήπως πας εκεί και μεταδώσεις, για να προφυλάξεις τον εαυτό σου και σεβασμό προς τους ανθρώπους που θα συναντήσεις. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να το πει κανένας. Από μόνος του καθένας. Προετοιμάζεται και μετά πάει να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Νομίζω οι άνθρωποι που θέλουν προσέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Όμως εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το συζητούσαμε και με τους επιστήμονες στο προηγούμενο διάστημα. Η πολιτεία δεν δίνει έτσι ένα λάθος μήνυμα όταν λέει από 1η Μαΐου πετάτε τα πιστοποιητικά. Η πολιτεία είπε από 1η Μαΐου θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν τα πιστοποιητικά κλπ. Όμως θα σας πω κάτι. Το περίμενε ο κόσμος αυτό τώρα για να σας πω και την αλήθεια. Όλοι το περιμένανε και θέλανε κάτι να δουν τι θα γίνει μετά. Ίσως δεν έπρεπε τόσο γρήγορα να υποθεί. Να υποθεί τις τελευταίες μέρες εκείνες. Όμως επειδή πιέστηκε πάρα πολύ ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα και θέλει να ξέρει τι θα γίνει, τα επόμενα βήματα του καθενός, ίσως γι' αυτό και το προανήγγυλαν και το είπαν. Δεν σημαίνει όμως είναι και τουρισμός. Ότι χαλαρώνουμε, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι και βγαίνουμε προς τα έξω. Δεν είμαστε ελεύθεροι. 2 δείκτες είναι ακόμα πολύ υψηλοί. Οι δείκτες των θανάτων δεν είναι αστεία διψήφιοι θάνατοι. Γιατί είδατε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Ο στόχος της Σανγκάη είναι 0 κρούσματα. Και τους έχουν κλείσει και αυτές τις τραγικές σκηνές που βλέπουμε όλοι, που δεν έχουν φάρμακα οι άνθρωποι και μπαίνουν στο διαδίκτυο, που δεν έχουν φαγητό. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε. 2 δείκτες είναι υψηλοί ακόμα. Μπορεί να μειώνονται μερικά. Κύριε Παγώνη, από τη μία λέμε στον κόσμο να πάει να κάνει την 4η δόση, και από την άλλη του λέμε πέταξε το πιστοποιητικό. Η γιατί άλλος θα πάει να την κάνει την 4η δόση. Είναι ανεξάρτητη από πιστοποιητικά και από οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να γίνει στις ομάδες υψηλού κινδύνου να ξεκινήσει να γίνεται. Μετά η Επιτροπή Εγκαίρως θα πει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ξέρετε τι λένε πολύ ηλικιωμένοι. Εγώ σας το λέω γιατί το έχω ζήσει και με παίρνουν και τηλέφωνο και μου το λένε. Να ξέρεις, μου λέει, εμείς κάναμε τις 3 δόσεις. Όμως περνάνε 2 χρόνια τώρα, είχαν μια επιδείνωση στην υγεία τους. Έχουν πόνους, έχουν το ένα, το άλλο. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έτσι είναι. Λέει, να ξέρεις, εμείς κάναμε την 4η δόση, δεν την κάνουμε, λέει. Γιατί αυτή η πόνη που είχαμε και η επιβάρυνση στην υγεία μας από το εμβόλιο είναι. Ναι, το γιατρό δεν θα το κάνουμε καθένας μόνος του. Ναι, δεν το κάνουμε, αλλά εκεί, αυτή είναι η εικόνα να ξέρει. Δίνουν τις οδηγίες, το ξέρουν και λέει, τα λένε. Βλέπεις τώρα τα πιστοποιητικά τα πετάμε. Τι θα το κάνουμε το εμβόλιο. Τις οδηγίες, αυτά μας τα λένε και εμάς. Όμως, εδώ μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τα επιστημονικά δεδομένα. Όχι τα προσωπικά δεδομένα, τι λέω εγώ, τι λέτε εσείς, τι λέει ο καθένας. Τι έχουμε στα χέρια μας από μελέτες. Οι μελέτες είναι αυτές, στο εξωτερικό γίνεται αυτό και σε εμάς πρέπει να γίνει. Και μην ξεχνάτε πόσους θανάτους θα είχαμε αν δεν είχαμε εμβολιαστεί, κύριε Χασαπόπουλε. Έχετε κανένας καθίσει να δει τι γίνεται.
να δει τα στατιστικά στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι τα μηνύματα που περνάει η πολιτεία είναι αντιφατικά. Και το λέω αυτό. Ένα άλλο σημείο θα σας πω. Γιατί δεν απελευθερώνει την τέταρτη δόση για όσους θέλουν να την κάνουν ανεξαρτήτου ηλικίας? Γιατί, θα σας πω το γιατί. Γιατί πρέπει να είναι πάνω από 80, πάνω από 70. Δεν θα ήταν σωστό. Γιατί ξεκινάνε οι ομάδες. Ποιες είναι οι ομάδες ψηλού κινδύνου? 80 πρώτα. Ποιοι είναι οι επόμενοι? Η επόμενη ομάδα. Δεν έχουμε εμβόλια. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά. Γιατί παρακολουθούν. Ένας που είναι 50, 45, 40. Και αισθάνεται σιγουριά. Τα δεδομένα, βλέπουν τα στοιχεία, βλέπουν τις μελέτες. Οι μελέτες προχωρούν, εξελίσσονται. Δεν γίνονται όλα με τη μια στην ιατρική, να το ξέρετε. Βήμα-βήμα. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Καλά, βήμα, η ιατρική βήμα, είναι βήμα-βήμα. Θα μπορούσε τουλάχιστον να κρατήσει, θα μου πείτε, είναι ο τουρισμός στη μέση. Άμα κρατούσε τα πιστοποιητικά για τους Έλληνες, τι θα γίνει με τους ξένους? Γιατί ο τουρισμός είναι το μεγάλο στοίχημα από ένα σημείο και μετά. Φυσικά, γιατί η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Υπάρχουν νησιά που ζουν από τον τουρισμό τα περισσότερα, κύριε Χασαπόπουλη, στην Ελλάδα. Δύο ερωτήσεις που είναι νομίζω δύσκολες για εσάς, δεν ξέρω αν μπορείτε να τις απαντήσετε. Θα τις απαντήσω προς τι θα γίνει, εφόσον τα πετάμε όλα. Πετάμε τα πιστοποιητικά, πετάμε τα πρόστιμα. Σταμάτησα και τα πρόστιμα τώρα. Τα πρόστιμα δεν ήταν σωστό. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πληρώνει. Ναι, αλλά μπήκανε τα πρόστιμα. Και το είχαμε πει από την αρχή. Ήταν λάθος να παίρνουν πρόστιμα. Μάλιστα. Σε ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη. Με τους ανθρώπους που είναι υγειονομικοί και δεν έχουν εμβολιαστεί και κάνουν απεργία, απέναντι τι γίνεται? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Το έχετε αντιμετωπίσει εσείς ως ΕΙΝΑΠ αυτό? Επειδή έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Για μένα, όταν ξεκίνησε η ιστορία και λέγανε για να απολυθούν, δεν το συζητούσα. Ούτε καν αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει στα νοσοκομεία, έχουν δώσει τη ζωή τους. Θέλω όμως να απευθυνθώ σε αυτούς τους ανθρώπους για άλλη μια φορά και να πω το εξής. Τους παρακαλούμε να πάνε να εμβολιαστούν τώρα που υπάρχει και το πρωτεϊνικό εμβόλιο και το ξέρουν, έχουν κάνει με άλλα εμβόλια τέτοια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για ένα λόγο. Ούτε για μας, ούτε για τους ασθενείς, ούτε για κανέναν. Μόλις μπουν στο νοσοκομείο, με το υλικό φορτίο που υπάρχει και την όμικρον 2 τη μεταδοτικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην νοσήσουν. Γι' αυτό λοιπόν για τους εαυτούς τους, εγώ ειλικρινά τους παρακαλώ να πάνε να εμβολιαστούν με το πρωτεϊνικό εμβόλιο, αφού τα άλλα πιστεύουν ότι δεν είναι καλά, γιατί γι' αυτό δεν έχουν δικαιολογία, και να γυρίσουν και στις δουλειές τους, να εργαστούν, να μπουν σε ένα ρυθμό όπως ήταν πρώτα, να ζήσουν τις οικογένειές τους, γιατί όλο αυτό που γίνεται, ειλικρινά σας μιλάω, μας στενοχωρεί όλους. Αλλά μπαίνοντας στο νοσοκομείο χωρίς εμβόλιο αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα θα νοσήσουν και δεν είναι καλό να νοσήσουν. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι όσο κρατάει ο κορονοϊός, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Θα είναι σαν αναστολή. Βέβαια δεν προχωράνε και οι απολύσεις, δεν είναι? Όχι, δεν μπορούν να απολυθούν, κύριε Χασαπόπουλε, άνθρωποι. Όχι, δεν είναι σωστό. Θα είναι παράλογο να απολύσουν τους ανθρώπους αυτούς. Και το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο καθένας. Δηλαδή, πόσους μήνες αναστολή μπορεί να αντέξει κάποιος? Νομίζω ότι κάποιοι έχουν ξεκινήσει και έχουν πάει και έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει να εμβολιαστούν για το καλό το δικό τους, για την υγεία τους. Πριν περάσουμε στην κυρία Καναράκη, θέλω να σας πω διάφορα μηνύματα που λαμβάνουμε, που λένε φίλοι εδώ τηλεθεατές, για τις καθυστερήσεις των χειρουργείων, επειδή δεν υπάρχουν μεθ λόγω του COVID. Ακόμα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο χειρουργείο. Λοιπόν, τα χειρουργεία έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Το ξέρουν όλοι. Οι non-COVID ασθενείς έχουν αγανακτήσει, για να σας πω ακριβώς την έκφραση. Διότι υπάρχουν χειρουργεία που τουλάχιστον έχουν καθυστερήσει 8 μήνες, 9 μήνες. Τα πιο εξειδικευμένα χειρουργεία έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Εμείς πλέον είπαμε και η θέση μας είναι εδώ και μήνες και προς το Υπουργείο, ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, τα χειρουργεία θα προχωρήσουν. Και θα προχωρήσουν γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους. Βέβαια. Δεν μπορούν να περιμένουν στα σπίτια δηλαδή, τους πότε θα χειρουργήσουν. Τι καθυστερήσεις έχουμε σε χειρουργεία? Υπάρχουν χειρουργεία που έχουν καθυστερήσει και 8 μήνες. Υπάρχουν 4 μήνες. Υπάρχουν 3 μήνες. Ανάλογα με το χειρουργείο και την ειδικότητα. Αν κάποιος θέλει χειρουργείο τώρα, ας πούμε. Αυτά είναι τα τακτικά χειρουργεία. Τα τακτικά. Θυμόσαστε το καλοκαίρι τι καθυστέρηση είχαμε με τα χειρουργεία που φωνάζαμε όλοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση και μείνανε. Προς τιμήν τους, γιατροί νοσηλευτές Ιούλιο μήνα που δεν πήραν κανείς άδειες και κάνανε τακτικά χειρουργεία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί δεν γινότανε να μείνουν οι λίστες τόσο πολύ πίσω. Ναι. Και τώρα λοιπόν από το Σεπτέμβρη και λοιπά θα πρέπει η κανονικότητα και να τελειώσουν αυτά τα χειρουργεία που έχουν καθυστερήσει. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη που ξεκινάει
η καινούργια περίοδος. Τα χειρουργεία αυτά πρέπει όλα να έχουν τελειώσει. Τα χειρουργεία γίνανε σαν τις συντάξεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Καταθέτεις την αίτηση. Ναι, συμφωνώ. Καταθέτεις την αίτηση και μετά από 2-3 χρόνια τα παίρνει. Ξέρετε όμως, κύριε Χασαπόπουλε, ξέρετε τι τραγικό είναι να έχεις το πρόβλημά σου, να πρέπει να το λύσεις, να έχεις την αγωνία σου και να πηγαίνεις στο ραντεβού και να σου λένε έλα μετά από τόσο. Ναι, ναι. Η κυρία Σύση μας λέει για ασθενείς που έχουν όγκο. Οι ογκολογικοί ασθενείς, όσο και να λέμε προηγούνται, τι προηγούνται όταν δεν έχει χειρουργικά τραπέζια? Τι προηγούνται όταν τμήματα ολόκληρα χειρουργικές κλινικές έχουν μετατραπεί σε COVID κλινικές? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά αυτά όλη την περίοδο αυτή. Υπάρχουν κλινικές τμήματα που ακόμα δεν έχουν μπει στο δικό τους το ρυθμό. Κλινικές ρευματολογικές, κλινικές άλλες. Γιατί είναι κλινικές COVID. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα για να περάσουμε και στο άλλο θέμα. Εχθές οι γιατροί πάλι δέχτηκαν μια άλλη επίθεση. Στην υπόθεση αυτό με το χαμό των τριών παιδιών από την Πάτρα, οι γιατροί του Ωνασίου δεχτήκαν μια επίθεση ότι αυτοί χορήγησαν την κεταμίνη και αναγκάστηκαν να βγάλουν μια σκληρή ανακοίνωση. Οι γιατροί καλά κάναν και βγάλαν την ανακοίνωση. Είναι άδικο αυτό που γίνεται για τους γιατρούς. Και αν η κάθε κυρία που έχει τα παιδιά της και δεν ξέρω τι έχει κάνει, γιατί ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει μια υπόθεση, έχει χρησιμοποιεί τους γιατρούς τώρα, ενώ πρώτα, αν θυμόσαστε, έλεγε ότι οι γιατροί έκαναν τα πάντα για τα παιδιά κλπ. Πώς ξαφνικά θυμήθηκε ότι τώρα οι γιατροί χωρίζαν και τα μήνες, ότι τώρα οι γιατροί φταίνε για όλα? Επειδή λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η στοχοποίηση, σε εισαγωγικά, ό,τι γίνεται φταίνει οι γιατροί, να τελειώσει αυτό το παραμύθι εδώ και τώρα. Εγώ, και νομίζω υπάρχει δικαιοσύνη και μπορεί να προχωρήσει η ιστορία αυτή. Έτσι, πραγματικά ανατρίχιασα όταν είδα τους γιατρούς οι οποίοι πήγαν να σώσουν τη μικρή Τζορτζίνα να απολογούνται, να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη τώρα για να λένε τι κάνανε. Λέει, πού έχουμε φτάσει? Έχουμε βάλει τους γιατρούς τώρα να πηγαίνουν στην ανακριτή και στον εισαγγελέα να καταθέτουν για μια υπόθεση στην οποία έδωσαν την ψυχή τους για να σώσουν ένα κοριτσάκι, το οποίο αποδείχτηκε ότι κάποιος του δίνει και τα μήνυμα. Όχι μόνο το κοριτσάκι το ένα, και για τα προβλήματα των δύο. Γιατί δεν ήταν μόνο ένα νοσοκομείο που πήγε το παιδί. Πήγε και σε άλλα νοσοκομεία, ναι, ναι, τα παιδιά. Για τα άλλα δύο. Και οι νοσηλείες λοιπόν είναι καταγεγραμμένες. Να σας πω κάτι, κύριε Χασαπόπουλε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Εμείς ό,τι κάνουμε είναι όλα καταγεγραμμένα, είναι υπογεγραμμένα και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα και κανένα. Κυρία...